Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα για τις μεγάλες αλλαγές. Νέο κανάλι και νέοι συνεργάτες. Φτάνει πια. Αλλάζουν οι εποχές. Ο μοναδικός λόγος που θα σβήσει το αυτοκίνητο είναι επειδή έχει βάλει Δευτέρα πολύ νωρίς. Τα crossover έχουν στο DNA του την περιφέρεια. Τα καψούλια που είχα όλα αυτά τα χρόνια, μόνο λάθη έκανα. Έχει ανέβει η απόδοση στους 62 ύπους. Μην είναι 52 όμως και δεν θυμάμαι να κοιτάξω το χαρτί. Σε ταχύτητες μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα στο κυκλο. Σε ταχύτητες μέχρι 60 χιλιόμετρα την όλη. Πώς άντεξα όλα αυτά τα χρόνια, μόνο εγώ ξέρω. Με το οποίο συνδυάζεται ο Τι κάνει λοιπόν. Συνδυάζεται ο βενζινοκινητήρας. Τι είναι λοιπόν, είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές. Τι είναι λοιπόν, είναι ένα και τι ώρα ακόμα. Τι είναι λοιπόν, είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές ήπιο υβριδικό σύστημα κίνησης. Είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές ήπριο. Είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές ήπριο. Ήπριο, δηλαδή. Είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές ήπιο. Έλα, δεν μπορώ. Όλο το καλοκαίρι μελέτησα. Μελέτησα πολύ και κατέληξα να επιλέξω την παγκόσμια αγορά τους κατά τη γνώμη μου πλέον κατάλληλους. Traction et necratiosis o previeta rasi. Τύρκαμπε. Traction τσόκ για κοιντό, κονολιμιζό και λετσέ. Traction σε λαμπέ ουντανά, ουάχατα, λα καναλ τζινά. The latest news about Traction, the global recognized broadcast, is that maybe it will come to our channel. Έστειλα σχετικές επιστολές και φυσικά είπαν όλοι ναι, Traction είμαστε και ζήτησα να μου το στείλουν. Όχι με αεροπλάνο, αλλά με αυτό εδώ το ρορό. Και αν η ρορό δεν είναι η θεία μου, καράβι είναι, τεράστιο, το οποίο είναι εξειδικευμένο να κουβαλάει αυτοκίνητα. Μέχρι και 8.000 αυτοκίνητα, αλλά και ανθρώπους που ξέρουν από αυτοκίνητα. Α, μάλιστα. Εδώ θα είναι οι νέοι μου συνεργάτες. Τι θέλετε εσύ εδώ? Εσύ δεν μας ζήτησες. Είχαμε πάει για τις καλοκαιρινές μας δουλειές σε διάφορα κανάλια και να συμπληρώσουμε το μισθό μας. Πήραμε τις αιτήσεις σου, μας βάλανε σε ένα αυτοκίνητο και ήρθαμε. Ποιες αιτήσεις μου? Αφού δεν μπορείς χωρίς εμάς. Έλα και στα πέρατα του κόσμου να πας, εμάς θα. Όχι πάλι. Μαρία πάλι. Άλλη μία τηλεοπτική σεζόν για το Traction ξεκινά δυναμικά. Και επειδή το Traction έχει στο DNA του τα γκάζια, το γιορτάζουμε με ένα μοναδικό αυτοκίνητο. Mercedes AMG GTR. Ό,τι κοντινότερο σε αγωνιστικό στο δρόμο. Ακούστε το. Από τους κορυφαίους του είδους. AMG. Και πάντα σε ασφαλές περιβάλλον πίστας. Για να οδηγήσουμε την GTR βρεθήκαμε στη Βόρεια Γερμανία, στην πίστα του Bilsterberg, μήκος 4,2 χιλιόμετρα, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι υψομετρικές διαφορές και τα πολλά χασίματα που έχει. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ απαιτητική πίστα, δυσκολεύει και τον οδηγό και το αυτοκίνητο. Όμως η GTR κινήθηκε με ευκολία και κατάφερε να μας εντυπωσιάσει. Τι θόρυβος είναι αυτός, πραγματικά δεν υπάρχει! Χαλασμός γίνεται μες στην καμπίνα. Σκασίματα από την εξάτμιση. Οι αλλαγές τόσο στο ανέβασμα όσο και στο κατέβασμα πραγματοποιούνται άμεσα. Ο B-Turbo κινητήρας αποδίδει 585 ύπους. Το τιμόνι του είναι απίστευτο, όπως και τα φρένα του. Πρόκειται πραγματικά για ό,τι κοντινότερο σε αγωνιστικό αυτοκίνητο έχουμε οδηγήσει. Απαιτεί τη συμμετοχή του οδηγού, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα δυσκολοδίγητο. Ειδικά στο πρόγραμμα Sport Plus, βοηθάει, επεμβαίνει διακριτικά το ESP όταν χρειάζεται, βγάζοντας τον οδηγό από τη δύσκολη θέση. Η πίστα έχει αρκετές υψομετρικές διαφορές και έτσι είναι αρκετά δύσκολο να εντοπίσεις την κορυφή. Θέλει χιλιόμετρα εδώ μέσα, αλλά ευτυχώς έχουμε τον κατάλληλο εκπαιδευτή, τον Bernd Schneider. Πολυπρωταθλητής με Mercedes στο πρωτάθλημα τουρισμού DTM, έχει τρέξει Φόρμουλα 1 κλπ.
The base is absolutely GTR. Of course, we have a few racing features in the car. We got an aluminium safe space frame, carbon fiber monocoque inside to protect the drivers a bit more. The gearbox is also different. It's a sequential gearbox and you shift up on the pedals. It's not the double clutch we use in the GTR. We lighted the car a little bit. Some parts are carbon fiber, but the main car is absolutely the GTR. When we started the development, we have 585 horsepower. We thought the car must be really easy to drive. Like our race cars as well, the GT3 or the GT4 are developed not only for professional racing drivers, they're also developed for gentleman drivers. That is the same thing happens with the GTR. When we made the development, we said, okay, a few maybe professional racing drivers will run the car in the racetracks, but this is an everyday car. And mainly driven by businessmen who like to have fast cars. And that's the reason that we are really concentrated. We have a good balance in the car, that the car is very easy to handle, and that you feel comfortable in the car. That you get in the car, you have it in your hands, and you can drive, and you can enjoy the car in the racetrack. Τα εντυπωσιακά αεροδυναμικά βοηθήματα που τοποθετούνται πάνω στο GTR δεν είναι για εμφανισιακούς λόγους. Κάνουν πραγματική δουλειά και βελτιώνουν την ευστάθεια του αυτοκινήτου σε υψηλές ταχύτητες. Είδαμε πολλές φορές το δίκτυο να περνάει κατά πολύ τα 200 χιλιόμετρα και πολύ άνετα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όταν ο Lewis Hamilton βρέθηκε μέσα στο Nürburgring με τη GTR άρχισε να τα βλέπει περίεργα. Σύεται η γης, η τιμημένη άσφαλτος του Nordschleife. Αστράφτει ο μέλανας δρυμός, βροντάνε τα χωριά Πέριξ του Άντενάου. Περνάει ο Τετράκης, ο παγκόσμιος, ο μέγας ο πρωταθλητής του 2017, ο Lewis Hamilton. Και τι οδηγεί, όνειρο ζει, μη τον ξυπνάτε. Το πράσινο θηρίο στην πράσινη κόλαση. Όχημα διαπλανητικό, χρώματος green, μέσα στο θρυλικό σιρκουί, το Nürburgring. Το μυαλό είναι αυτό που έχει τον έλεγχο. Όχι όλα τα άλλα που το περιστοιχίζουν, εδήλωσε συμβιλικά ο Lewis Hamilton μόλις κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2017. Το πιο δύσκολο από όλα, όπως είπε ο Βρετανός. Την οδηγείς ρε παιδί μου και σου βγάζει έναν ενθουσιασμό. Νιώθεις σαν μικρό παιδί όταν βρίσκεσαι μέσα στην πίστα. Θα κοιμάμαι και θα σε βλέπω στα όνειρά μου, GTR. Πάμε τώρα να οδηγήσουμε και στο δρόμο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας AMG GT. Είναι πραγματικά απίστευτο πως αυτοκίνητα με τόση αγωνιστική τεχνολογία είναι ικανά να το οδηγήσει ο καθημερινός οδηγός. Η AMG GT παρουσιάστηκε πριν από περίπου 3 χρόνια. Ακολούθησαν η GTS, η GTC και η καθαρόαιμη GTR. Πλέον λοιπόν κάτω από την ομπρέλα AMG GT υπάρχουν 4 κουπέ και 2 roadster μοντέλα. Ενώ οι AMG GT3 και GT4 προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για αγωνιστική χρήση. Μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας της Mercedes από το μηχανοκίνητο αθλητισμό περνάει αυτούσιο σε αυτό το αυτοκίνητο. Άλλωστε, πάνω στη GTR βασίζεται και η αγωνιστική GT4 που πρωταγωνιστεί σε πολλές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όλες οι εκδόσεις των AMG GT χρησιμοποιούν έναν τετράλιτρο κινητήρα που αποδίδει από 476 έως 585 ύπους. Στη GTR το σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης έχει 9 διαφορετικές σκάλες από έναν περιστροφικό διακόπτη που βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Η τεχνολογία αυτή είναι αυτούσια δανεισμένη από το αγωνιστικό αυτοκίνητο που συμμετέχει στο γερμανικό πρωτάθλημα τουρισμού, το γνωστό μας DTM. Εντυπωσιακός είναι ο διπλός χαρακτήρας όλων των μοντέλων, θέλω να πω με αυτό. Ακόμα και το GTR που πρόκειται για ένα καθαρόαιμο, σχεδόν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Στο comfort είναι άνετο, οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα, ήρεμα, με τα ηλεκτρονικά όλα ενεργοποιημένα αρκετά ήσυχο, δεν ακούγεται τόσο κινητήρας, οι εξατμίσεις το ίδιο και μόλις γυρίσεις στο race, αλλάζουν όλα. Η απόκριση στο γκάζι, οι αναρτήσεις, σκληραίνουν, γίνεται πιο ακριβές το τιμόνι. Μιλάμε για ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Η AMG GTR διαθέτει και σύστημα
ενεργητικής τετραδιεύθυνσης. Τι σημαίνει αυτό? Στρίβουνε με μικρή κλίση και η πίσω τροχή. Με ταχύτητες έως 100 χιλιόμετρα σε αντίθετη φορά με τους μπροστινούς, ώστε να είναι ευέλικτο και να βελτιώνει τα κρατήματά του σε κλειστές στροφές, και σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα, η κλίση που παίρνουν η πίσω τροχή είναι ίδια με των μπροστινών τροχών. Αυτό λοιπόν βελτιώνει την πρόσφυση κάτω από όλες τις συνθήκες. Στη μάσκα του αυτοκινήτου υπάρχουν κάτι πτερύγια που ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα με την ταχύτητα που κινείται ο οδηγός. Αυτά υπάρχουν εκεί για δύο λόγους. Τόσο για να ψύχουν καλύτερα τον κινητήρα, όσο και για να βελτιώνουν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Πλέον δεν υπάρχει κατηγορία που η Mercedes να μην έχει μοντέλο. Από τις πιο μικρές, από τις μεγαλύτερες, από sport, από SUV, από υπάρχει ένα Mercedes για όλες τις ηλικίες. Αυτοκίνητα σαν την AMG GT εισάγουν τις νέες τεχνολογίες. Και σύντομα αυτές οι νέες τεχνολογίες από αυτοκίνητα πιο ακριβά και λιγότερο προσιτά περνούν στα δικά μας καθημερινά αυτοκίνητα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Μόλις δραπέτευσα από το ανατολικό μπλοκ. Αυτό είναι το τείχος του Βερολίνου. Και αυτό είναι το νέο Kia Stonic. Ήρθαμε λοιπόν στο Βερολίνο για να οδηγήσουμε τη νέα πρόταση του Κορεάτη κατασκευαστή στο B-segment, στην B-κατηγορία για τα SUV. Μια κατηγορία που ούτε λίγο ούτε πολύ πουλάει 1,1 εκατομμύρια μονάδες το χρόνο και το 2020 θα σκαρφαλώσει στα 2 εκατομμύρια. Για την Kia, το Stonic θα είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος όσον αφορά την επίτευξη του στόχου να πάρει μεγάλο μερίδιο από την κατηγορία B-segment SUV. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Kia Stonic είναι η ποιότητα κατασκευής, ο σχεδιασμός και όλη η τεχνολογία που φιλοξενεί στο σώμα του, μια τεχνολογία που συνάδει τόσο στην ενεργητική όσο και στην πρακτική ασφάλεια. Όλα αυτά πιστοποιούνται από μια 7ετή εγγύηση εργοστασιακή ή 150.000 χιλιόμετρα. Έχουν κάνει σοβαρή δουλειά οι Κορεάτες για να δίνουν τόσο βαριά εγγύηση για τόσα πολλά χρόνια. Σχεδιαστικά, το Kia Stonic αποπνέει φρεσκάδα και με τη μειώδη εμφάνισή του στοχεύει νεανικά κοινά με ή χωρίς οικογένεια. Παράλληλα, τα 183 χιλιοστά απόσταση από το έδαφος, η κοντή πρόβολη, οι προστατευτικές ποδίες στους προφυλακτήρες αλλά και στα πλαϊνά του αυτοκινήτου και οι μπάρες οροφής κλείνουν το μάτι σε όσους είναι ανήσυχοι και αγαπούν τις αποδράσεις εντός ή εκτός δρόμου. Το στιβαρό πάτωμα του Kia Rio του εξασφαλίζει άριστη συμπεριφορά, αθόρυβη κύληση και φυσικά ασφαλή μετακίνηση σε συνδυασμό βέβαια με αρκετά συστήματα ασφαλείας. Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα και 14 εκατοστά, ανοίγει πρόθυμα τις πόρτες του για να υποδεχθεί μεγάλο σώμα άτομα που απολαμβάνουν ευρυχωρία και άνεση μη αναμενόμενη από την εξωτερική συμπαγή μοντέρνα εμφάνισή του. Είναι αυτό που λέμε, τα φαινόμενα πατούν. Παράλληλα, το πόρτ μπαγκάζ ξεκινά την αποθηκευτική του ικανότητα από τα 352 λίτρα για να φτάσει τα 1155 με αναδιπλωμένα καθίσματα. Εκτός από άνεση, το εσωτερικό του είναι ευχάριστο, με σωστή συναρμολόγηση, πληθώρα αποθηκευτικών χώρων, ενώ η οθόνη 7 ιντσών βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό με ξεκάθαρα γραφικά και φυσικά δυνατότητα σύνδεσης με smartphones. Το αυτοκίνητο χτίζεται πάνω στην πλατφόρμα του Rio, θα βγαίνει μόνο σε μπροστινή κίνηση και θα υπάρχουν διαθέσιμα πάρα πολλά μηχανικά σύνολα, καθώς και μηχανικά και αυτόματα κυβότητα ταχυτήτων. Όσον αφορά τους βενζινοκινητήρες, δύο τετρακύλινδροι ατμοσφαιρικοί 1250 και 1400 κυβικών απόδοσης 84 και 100 ύπων αντίστοιχα. Πιο δυνατός, ο τρικύλινδρος 1000 κυβικών turbo απόδοσης 120 ύπων και τέλος, ο 1600 πετρελοκινητήρας με απόδοση 110 ύπους. Όσον αφορά τα κυβότια ταχυτήτων, θα συνδυάζονται με εξάρι όλοι οι κινητήρες πλην του 1250 που χρησιμοποιεί πεντατάχυτο κυβότιο. Εν αναμονή βέβαια του 2018, όπου ο κινητήρας των 1000 κυβικών θα συνδυαστεί με αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και θα κυκλοφορήσει και έκδοση με απόδοση 100 ύπων.
Περνώντας τους χρωματισμούς, το Stonic δίνει πολλά περιθώρια εξατομίκευσης και όσον αφορά το εσωτερικό, υπάρχουν 4 χρωματικές επιλογές. Για το εξωτερικό, οι συνδυασμοί φτάνουν τους 20, με 9 χρώματα και 5 διαφορετικά χρώματα οροφής. Στη σύντομη γνωριμία μας στο Βερολίνο, διαπιστώσαμε ότι το αυτοκίνητο έχει ωραία κύληση. Οι αναρτήσεις είναι σφιχτές, όχι ενοχλητικές, δηλαδή περιορίζουν τις μεγάλες κλίσεις και το τιμόνι του έχει καλή κατευθυντικότητα. Και για να φτάσουν στο ζητούμενο, δηλαδή το πόσο κοστίζει το πολύ αναμενόμενο Kia Stonic. Προσπάθησαν πολλοί άνθρωποι της ελληνικής αντιπροσωπείας, οι τιμές ξεκινούν μόλις από 13.990 ευρώ. Αυτό είναι το νέο Jeep Compass. Ο Θωμάς που είναι? Μακριά. Πολύ μακριά. Νέο Jeep Compass. Θα το πάρω και θα φύγω. Με τετρακίνηση. Κινητήρες από τα 1.400 προσοκίνητα ή τετρακίνητα. 1.600 δίζελ και δίλιτρος δίζελ. Επίσης με δικίνητη ή τετρακίνητη έκδοση. Συνδυάζονται με κυβότια χειροκίνητα εξατάχυτα. Με αυτόματο κυβότιο 9, οι συνδυασμοί είναι τέτοιοι που δύσκολα δεν θα καλύψουν ακόμα και το πιο απαιτητικό. Θα το πάρω και θα φύγω. Θωμά, πού είσαι και τι φτιάνεις? Δείτε, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Είμαστε στο άκρο της Πορτογαλίας. Ναι, αλλά πολύς αέρας. Δεν ακούγεται. Αυτό που ζούμε μέσα εδώ και αυτό το οποίο ήθελε να δώσει η Jeep με το παραπάνω και το έχει τονίσει, είναι το πολυτελές του χαρακτήρος του αυτοκινήτου. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει τεράστιες εκτός δρόμου δυνατότητες, γι' αυτό και η ίδια η Jeep λέει ότι στην κατηγορία... After 300 meters, bear right. Λέει το παιδί δεν. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ, προσέξτε εμένα. Στο εξωτερικό έχουμε τις κλασικές γρίλες από το 1941, παρακαλώ, που πρώτο εμφανίστηκε μέχρι και σήμερα. Δείξτε. Όλοι μ' ακούνε σήμερα. Πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, από το 1941, σε διάφορες μορφές και μεγέθη, οι γρίλες υπάρχουν. Στους θόλους έχουν διατηρηθεί τα τραπεζοειδή φτερά για να επαναπέμπουν στο γεγονός της περιπέτειας. Την ίδια στιγμή έχουμε ό,τι χρειάζεται, το απαραίτητο ύψος από το έδαφος, πράγμα το οποίο δεν είναι σταθερό. Ας πούμε στην έκδοση Trailhawk είναι 2,5 πόντους παραπάνω από το κανονικό. Έχουμε τις μπάρες οροφής. Δεν ακούγεται καλά. Τι ερασιτεχνισμοί είναι αυτοί? Λοιπόν, 11 διαφορετικά χρώματα και 7 σχέδια στις άντες. Είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι έπρεπε να περάσει την πολυτέλεια αυτή χωρίς να δώσει περιττά πράγματα. Όπως δηλαδή είναι και το DNA της Jeep. Δηλαδή, είμαι ένα πρακτικό αυτοκίνητο με τεράστιες δυνατότητες εκτός δρόμου. Θέλω να το δείχνω, θέλω να δείχνω τον σπορτίβ χαρακτήρα μου, αλλά τα δίνω όλα στην άνεση και φυσικά στην πολυτέλεια. Καθίσματα, μαλακές επιφάνειες και χώρι. Πάμε. Εδώ. Επίπεδο πάτωμα για να χωράει όλα μας τα πράγματα. Και τη σανίδα. Άνθρωποι είμαστε, βρε αδερφέ, να μην απολαύσουμε ένα κύμα. Και διόροφο. Εδώ. Χωρίς να πέσω. 2 πατώματα. 438 λίτρα, παρακαλώ. Ναι. Ο Θωμάς μ' ακούει, τι είναι αυτό εκεί μπροστά σου? Μπροστά του ο οδηγός, εκτός από τα αναλογικά όργανα, έχει μια οθόνη 7 ιντζών, μέσα στην οποία μπορεί να δει ένα σωρό λειτουργίες. Στο κέντρο της κονσόλας υπάρχει οθόνη έγχρωμη 8,3 ιντζών, στην οποία μπορούμε να δούμε το περιβόητο infotainment, το οποίο πια είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό σε όλα τα αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Όλοι μιλάνε για το νέο gadget της επόμενης δεκαετίας. Και αυτό είναι η συνδεσιμότητα. Και τώρα ο Θωμάς από Πορτογαλία θα μας πει τι νοείται και τι δεν νοείται. Jeep χωρίς τετρακίνηση δεν νοείται. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό? Ότι εξοπλίζεται με 2 συστήματα μόνιμης τετρακίνησης. Όλα αυτά μπορούμε και τα λειτουργούμε από τον περιστροφικό διακόπτη, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της κονσόλας και μπροστά από την επιλογία ταχυτήτων. Εδώ είναι το μυστικό. Στο σύστημα διαχείρισης πρόσφυσης. Jeep Select REN, που προσφέρει 5 διαφορετικές ρυθμίσεις λειτουργίας, Auto, Snow, Sand, Mud ή και Rock, που τη συναντάμε στο Trailhawk, ώστε να επιλέξει ο οδηγός ανάλογα με τις συνθήκες. Όλα αυτά για να μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την απόλαυση ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Αυτός είναι ο στόχος τους. Τέλος. Τι τέλος, παιδί μου, τι τέλος! Έτσι κλείνουν ένα θέμα σε μια εκπομπή. Για παρακάτω. Κάτι άλλο το οποίο επίσης η Jeep εξόπλισε το νέο Compass είναι
με περισσότερα από 70 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Όλα αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια, γύρω από συστήματα τα οποία να μας προστατεύουν από αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά μας, να μην βγαίνουμε από την λωρίδα που οδηγούμε και δημιουργηθεί πρόβλημα. Με το ESP, τα γνωστά μας ABS, όλα αυτά σκεφτείτε ότι είναι παραπάνω από 70. Και αξίζει όταν κάποιος θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με το αυτοκίνητο αυτό, να τα διαβάσει ένα προς ένα. Θα έχει και μια πολύ καλή εικόνα για το πού πηγαίνει πραγματικά η αυτοκίνηση τα επόμενα χρόνια. Με δύο λόγια, το νέο Jeep Compass έρχεται με στόχο να συμβάλλει στη συνέχιση της ανωδικής πορείας που έχει η Jeep στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Οι τιμές του. Από 25.900 ευρώ η βενζίνη και από 29.700 ευρώ το πετρέλαιο. Got the best. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας, παιδιά, σωστό φωτισμό, ήχο, έτσι μπράβο, διότι θα προβώ σε σημαντικές αποκαλύψεις. Πού να πάω, στο αυτοκίνητο. Νέο Seat Ibiza FR. Η Seat ως γνωστόν είχε πάντα σπορ εκδόσεις στην γκάμα της. Δεν θα μπορούσε λοιπόν το νεανικό Ibiza να μην έχει μια τέτοια έκδοση, έτσι πιο σβέλτη. Νέο Seat Ibiza FR. Το αυτοκίνητο. Μαμά μου, αυτά έλεγα τώρα. Τα έχω πει αυτά. Όχι πάλι τα ίδια. So, εγώ θα το κάνω την παρουσίαση. Εσύ θα πας μέσα. Έχουμε στήσει ήχο, κάμερες, όλα εκεί. Μέσα στο αυτοκίνητο. Πάμε. Το νέο Ibiza FR, άρτια φυθέν στη χώρα μας, αποτελεί προς το παρόν τη δυνατότερη έκδοση του δημοφιλούς μοντέλου. Και λέω προς το παρόν, γιατί στο εγγύς μέλλον αναμένεται το Cupra, που είναι, όπως πάντα, το δυνατότερο όλων. Βρε μάνο μου, τα λες λίγο ξύλινα. Άρτια φυθέν, δημοφιλούς μοντέλο, πες εκεί πέρα ότι γουστάρουμε να μπούμε μέσα για την καβάντα, να καρφώσουμε μια τρίτη, να στρίψουμε. Πού πας, μια χαρά τα λέω. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι να στρίψεις, να το ευχαριστηθείς. Μπαμ, 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 αυτό. Λοιπόν, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το FR και του δίνει την αίσθηση. Είναι απλά τα πράγματα. Πώς ξεχωρίζει το FR, πάμε να δούμε. Εδώ. Διπλή απόλυξη για τις εξατμίσεις και αεροδυναμικός διαχύτης. Πάμε στο πλάι. Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ειδικά σχεδιασμένες για το FR. Πάμε και στη μάσκα. Εδώ, μπροστά στη μάσκα, το χαρακτηριστικό FR. Ξεχωρίζει με όλο αυτό. Ιστορία θα σας πω. Μα δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, κάπου εκεί κοντά στο 2008-2010 μπήκε στη ζωή μας η κρίση. Αυτή η εποχή λοιπόν της κρίσης γέννησε, άνδρωσε θα έλεγα, την κατηγορία Β, που εμείς αρεσκόμεθα να ονομάζουμε ως Super Mini. Λίγο πιο κάτω από την μικρομεσαία κατηγορία και πιο πάνω τα αυτοκίνητα πόλης. Οι εταιρείες σταδιακά άρχισαν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή για να καλύπτουν όσο γίνεται πιο ευρύ φάσμα κοινού. Έλειπαν οι sportive εκδόσεις. Αυτό ήταν που ανίχνευσαν οι εταιρείες. Να κάνουν προσιτά αυτοκίνητα τα οποία να έχουν τεχνολογία, γκάζια, αυτό που λέμε την παραπάνω υποδύναμη, και κρατήματα. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκαν τα sportive αυτοκίνητα στην κατηγορία των Super Mini. Περίεργο λόγος, Seat Ibiza FR. FR είναι η πιο sportive έκδοση. Μου δίνει ό,τι ένα απλό Ibiza, αλλά την ίδια στιγμή γαργαλάει λίγο το υποσυνείδητο του γκαζιού, το οποίο χτίστηκε στην πιο νέα πλατφόρμα του ομίλου Volkswagen, την MQB α0, έγινε ακόμα καλύτερη χάρη στο νέο setup αναρτήσεων. Έχουμε και δύο κινητήρες, έναν τρικύλινδρο χιλιάρι που αποδίδει 115 ύπους και έναν τετρακύλινδρο, ο οποίος είναι ο 1,5 DSI με 150 ύπους. Καλή ώρα. Και οι δύο με σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρου. Συνδυάζονται είτε με χειροκίνητο εξάρι κυβότιο, είτε με αυτόματο DSG 7 σχέσεων. Έχει επιλογή setup, 4 διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης, κάτι που επεμβαίνει τόσο στον κινητήρα, όσο και στο setup των αναρτήσεων. Συνεπικουρουμένων και των συστημάτων ασφαλείας που πια βρίθουν, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε ένα ασφαλές, γρήγορο και οικονομικό πακέτο. Το νέο Ibiza διαθέτει συστήματα και τεχνολογίες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε μεγαλύτερα μοντέλα. Γενικά, είμαστε τίγκα στα συστήματα. Front Assist, Adaptive Cruise Control,
Keyless Entry System, Multi Collision Brake και ένα σωρό άλλα. Αισθητήρες στάθμευσης και εμπρός και πίσω. Πες ρε μάνα, πες γιατί έχω νιστάξει. Κάνεις ταξίδι, κάποια στιγμή νιστάζεις βρε αδελφέ. Σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού. Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση των πεζών. Σύστημα Start and Stop για μείωση της κατανάλωσης μέσα στην πόλη. Σε σύστημα infotainment δε έχουμε οθόνες 5 ή 8 ιντζών, έγχρωμες, αφείς, βρίσκεται σε ένα τοπίο black panel, δεν έχεις αυτό το πράγμα που να εξέχει παραπάνω ή λιγότερα και να επηρεάζει κάπως, και αυτό γίνεται αμέσως πιο εξοικειωμένο με τον τρόπο που το χειρίζεσαι, είτε ο οδηγός είτε ο συνοδηγός. Όσο για την τιμή του, SEAT Ibiza FR 1000 TSI με 15.050 ευρώ και 1500 EVO TSI με 15.750 ευρώ. Είναι αλήθεια πως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση δεν στερεύουν ποτέ από ιδέες. Η Ford λοιπόν έχει για μότο της το Go Further. Όμως έκανε κάτι που έχει για τίτλο Go Faster. Wanna play? If you have a game on me, then you best get out of here. Βρεθήκαν λοιπόν στο Λονδίνο, προσκεκλημένοι από τη Ford, για μια υπερπαραγωγή που άκουγε στο όνομα Go Faster. Την ιδέα που είχαν οι άνθρωποι της Ford με δύο γρήγορα αυτοκίνητα όπως η Mustang και το Focus RS. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς ακριβώς γυρίστηκε όλο αυτό το πράγμα σε μια τεράστια έκταση, διαμορφωμένη κατάλληλα για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σκηνές που ήταν απαραίτητες ώστε να συμμετάσχουμε κι εμείς σε αυτή την ταινία. Maybe you should keep it. I got a feeling you'll be needing it. Real soon. Φυσικά, οι άνθρωποι της παραγωγής διέθεταν την ανάλογη τρέλα, το μάτι που γυάλιζε και οι οδηγίες είχαν πολύ πάθος. Our protagonist comes in, Carsten. Takes these guys out. All right. Takes one to the neck. Oh, helicopter comes over. Are you dying? Blood everywhere. Yes, CPR in that one. CPR, yeah, please. Yeah. What's your last words? Why, mother, why? Yeah. All over the red car. Actually, no, we'll do it on the white one. It will come up more. All right, Kostas, yes. Come with me. Get in the car. Right, now, remember what I said, okay? Yeah. This is not just about getting the move right. Yeah. This is about getting the shot. So when you turn on that J-turn and when you're doing the drift, I really want to see that action in your face, passion. You need the drama? The drama! Okay, you have a drama, but order a new Mustang. Ah, I'll do it, yes! Watch this. Howard. Ready? Yep, see. Χρειάζονται και λίγα ντόνατ, έτσι για να ζητάνομαι την ατμόσφαιρα. Δεν γίνεται να δεν κάψεις λάστιχο, δεν νιώθεις τη δύναμη της Ford Mustang. Πάμε για ένα Focus RS τώρα. Beautiful engine, eh? V8. Yes. We're gonna take it back. All of it. We're going after the lions then. Dude, you just got out of the pen. So we somehow managed to get unnoticed into the most secure casino in the city. The most secure vault we've ever seen. How the hell do we get away? Well, for that, we've got the best. Wheels. Boom. Mustang's on our tail. Wheels, hit it. Now we're having fun. Wheels, cut the power in 3, 2, 1. Guys, get out of there. Easy as that, huh?
steals from me and gets away with it. Come on. He's gonna spend the rest of his pitiful life looking in the rearview mirror because he knows I won't give up the chase. Wheels, you crazy son of a... Buddy, you think you can catch me? Difference is, I know Wheels can outrun anybody. Wanna play? Γι' αυτό και λέγεται 7η τέχνη, ο κινηματογράφος. Κατ' επέκταση τηλεόραση και κατ' επέκταση το Traction. Όχι, παίξω η γέλαση είναι. Okay, guys.